Λοιπόν, αυτά θα εξηγήσουμε όλα το πλάι. Όλα. Ωραία. Από τη μία πλευρά. Αυτά να φύγουν λίγο πλάι εδώ. Θα κάνουμε μια γραμμούλα εδώ, το πλάι. Είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι για το καινούργιο μου μαλλί. Γιατί εγώ δεν ήμουνα. Εντάξει, ίσως έγινε και βίντεο τρόμου αυτή τη στιγμή για κάποιους. Είσαι πάρα πολύ καλός. Ωραία, Παναγιά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Πάμε ξανά την αρχή. Γιατί? Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά, καλά είσαι. Λοιπόν, πες στον κόσμο ότι σε αυτό το βίντεο αλλάζουμε ζωές. Αλλάζουμε ζωές. Οπότε, αναγκαστικά την εισαγωγή, δεν την κάνεις εσύ. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τι κάνω εγώ, εντάξει. Οπότε, μιλάω σωστά. Πολύ καλά το λες. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, το σημερινό μας βίντεο, όπως καταλάβετε, είναι θα αλλάξουμε ζωές. Δηλαδή, εγώ θα γίνω Μπάμπης, ο Μπάμπης θα γίνει Μαριάννα κατά μία έννοια. Κατά έναν τρόπο. Ναι. Και οι δύο ακολουθούμε πολύ τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Οπότε, δηλαδή, το σημερινό βίντεο. Εντάξει, θα αλλάξουμε και ρούχα και τέτοια πράγματα. Όχι, ξέρω. Αλλάζουμε ζωές. Εννοούμε ότι θα κάνουμε δραστηριότητες οι οποίες θα έκανε η Μαριάννα, τις κάνω εγώ. Και αντίστοιχα δικές μου θα τις κάνει η Μαριάννα. Ωραία. Τώρα πρέπει να πεις να κάνουν subscribe και να ακολουθήσουν στο Instagram. Λοιπόν, αυτό που έχεις να κάνεις εσύ, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, είναι να κάνεις subscribe, να πατήσεις και το καμπανάκι από κάτω. Εάν δεν έχεις, πάει εδώ πίσω, να κάνεις subscribe τη Μαριάννα, να πας να το κάνεις τώρα. Είναι πάρα πολύ καλό. Το Instagram επίσης βρίσκεται εδώ. Εδώ βρίσκεται και είναι follow εδώ. Στο Instagram. Ξεκινάς ναι. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Το έχεις. Ναι, κάτι follow. Λοιπόν, δώσε το σήμα για να ξεκινήσει το βίντεο. Περιμένουμε όλοι εσένα. Και το βίντεο ξεκινάει από τώρα. Καλημέρα! Γιατί έχω τόση όρεξη σήμερα, δεν θα έπρεπε. Λοιπόν! Έχουμε και λέμε. Όντας πρωί, εντάξει, προφανώς και οι δύο πίνουμε καφέ. Ευτυχώς φαντάζεσαι να κανένα σου πίνει πορτοκαλάδα για πρωινό. Θα αλλάξουμε και διατροφή τύπου. Όχι, εντάξει, σαν διατροφή, τρώμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή πρωινά και τα λοιπά, τρώμε τα ίδια. Αλλά καφέ πίνουμε τελείως διαφορετικό. Εγώ πίνω σκέτο, με πολλά παγάκια και ο Μπάμπης μέτριος, μέτριο με λίγα παγάκια. Ναι, σωστά, κανονικά. Τέλεια. Ωραία. Πάμε. Οπότε φτιάχνω εγώ το δικό σου, φτιάχνεις το δικό μου. Ναι. Οκ, okay, πάμε, βάμος. Πρώτη φορά το κάνω αυτό το πράγμα, βασικά ψέματα και παλιότερα το έκανα. Μωρό μου, έχει τελειώσει η καστανή ζάχαρη. Αυτό εδώ το βλέπετε. Θα δείτε πόσα παγάκια θα βγουν. Ένα, δύο, τρία, τριάμιση. Και συνεχίζουμε. Τεσσεράμιση, πεντέμιση. 6,5. Οπότε εγώ αυτό θα πιω. Λοιπόν. Έτσι, περίμενε, ξέχασες. Βάζω και λίγο γάλα μέσα, ε. Να πρέπει να βάλω και λίγο γάλα. Βάλε λίγο γάλα. Και βάζουμε και λίγο γάλα. Ωραία, Παναγιά. Πόσο. Άντε, πίνουμε τώρα. Γεια μας. Καλημέρα. Γεια μας με το καφέ, λίγο σου. Γεια. Εσύ, αυτό δεν το είχα ανακατέψει καλά. Έχουμε ζάχαρη κάτω κάτω. Πιούμε τώρα τον καφέ μας και μετά. Βασικά, ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω τι έχει γίνει τώρα. Εμείς ξυπνάμε διαφορετικές μέρες μέσα σε μια καθημερινή μας ημέρα. Προφανώς. Διαφορετικές ώρες. Διαφορετικές ώρες. Τι είπα, μέρες. Μέρες. Πάρα πολύ ωραία. Ξυπνάμε διαφορετικές ώρες λοιπόν. Αλλά για το ότι πρέπει να γυρίσουμε το βίντεο και κάποιος πρέπει να κρατάει την κάμερα και πρέπει να στείλουμε τα πράγματα κτλ. Πρέπει να ξυπνήσουμε την ίδια ώρα. Και ξυπνήσαμε και 2-7 η ώρα το πρωί. Πώς φάνηκε. Γιατί ο Μπάμπης ξυπνάει 7 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, ο Μπάμπης παιδιά ξυπνάει 7 η ώρα, διότι πάρα πολύ απλά χτίζει σπίτι τέλος πάντων. Στο οποίο προφανώς όταν χτίζει σπίτι πρέπει να είσαι στην οικοδομή, να επιβλέπεις, να βοηθάς τους υπόλοιπους εργαζόμενους εκεί πέρα τέλος πάντων. Τι άλλο μπορεί να κάνεις. Αυτά τα βάσκα. Για κάνεις κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης. Ναι, και κάνεις πράγματα που κάνει ο ιδιοκτήτης και δεν μπορεί να τα κάνει κάποιος άλλος. Σήμερα είσαι τυχερή γιατί είναι μέρα που δεν δουλεύουν και θα έχεις την ησυχία στο παίζεις μπάλα μόνη σου. Ωραία. Επίτηδες επιλέξαμε αυτή τη μέρα προφανέστατα, έτσι δεν γινόταν να πάω εγώ τώρα στους ανθρώπους και να πω καλησπέρα και να πάμε και να πείτε ταυτόχρονα. Εντάξει, θα γινόμασταν robot.com που λέει και ο Μπάμπης. Οπότε ουσιαστικά εγώ αυτό το πρόγραμμα τώρα πρέπει να ακολουθήσω. Οπότε εγώ τώρα πρέπει να πάω να αλλάξω, να βάλω ρούχα appropriate οικοδομή. Να βάλεις ρούχα πιο. Να μην φοβάσαι να τα λερώσεις και θα ξεκινήσουμε με αυτές τις δραστηριότητες. Εντάξει, βάμος, πάμε. Πιου. Έλα, μωρό μου. Και πάμε. Έλα, μωρό μου. Μπορείς να πες. Πώς περνάτε από εκεί μέσα. Ωραία, πες μου τι πρέπει να κάνω. Έχω μαλακή από εδώ. Κάτω σου βρούμε η σακούλα να σκουπίσεις. Σκουπίζω, ωραία, ναι. Περίμενε, όχι εδώ, είναι σκουπισμένο. Έβαλε και κάτι απλό, appropriate για οικοδομή. Ωχ, πες μου τι μπορώ να κάνω. Δεν σε βάλω κάτω τώρα στο υπόγειο να παζώνεις. Ναι. Για παραμεταφέρεις που τα πας, ξέρω που δεν θα τα βάλεις τη μέρα που χρειάζεται. Μάλιστα εδώ πέρα μερικά, καθάρισε λίγο εδώ πέρα το χώρο ανάμεσα στα ξύλα.
Αυτό. Ναι, αυτό εδώ, σκούπιζε. Και πού θα τα πετάξω μετά. Κάτα σόλιο και θα μαζέψει. Άρα από εκεί προς τα εκεί. Από εδώ προς τα εκεί. Ναι. Και τα ενδιάμεσα θα κάνει λίγο, πώς να πάτησε, κάνει πλόκα. Καρδούλα μου. Ναι. Σου έχω βάλει να κάνεις λάχιστα πράγματα. Το ξέρω. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σε κουράζω πολύ. Πώς νιώθεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σαν Μαριάννα. Κοίταξε να δεις. Είναι ώρα κοινής ησυχίας, αλλιώς σας έβαζα με ένα κομπρεσεράκι και πέρα να σπάσει τίποτα πετάκι πέρα, μου περισσέψει, τίποτα τέτοια, να καθάρισε λίγο τον τόπο. Ναι, είναι περίεργη φάση, ρε παιδί μου, γιατί εγώ δεν έχω μάθει καθόλου, δεν έχω συνηθίσει τίποτα σε σχετικά με όλα αυτά. Και εδώ πέρα νύχη, ας πούμε. Ναι. Τουλάχιστον έχω βάλει outfit λίγο κατάλληλο για τη φάση. Το μόνο που είχα να προσέξω είναι μην πατήσω καμιά πρόκα. Ναι. Και μου βγει στο πόδι, τίποτα άλλο. Τι. Τώρα. Πάμε και στο υπόγειο να δούμε αν τη βλέπεις, αν μπορεί να κάνεις εδώ εκεί. Πάμε. Συγγνώμη, εδώ πέρα τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Ξεχώρισε λίγο τα ξύλα, τα κομματάκια. Ποια ξύλα από απέναντι. Αυτά τα μάζεψα, αλλά τώρα θέλουμε γάτια. Ναι, καταρχήν είναι χαντάκια, εγώ δεν μπορώ να πάρω απέναντι τώρα από εδώ. Δεν θα πάρω απέναντι, θα πας κάτω. Εντάξει, ίσως έγινε και βίντεο τρόμο αυτή τη στιγμή για κάποιους. Αχ, πρέπει να ξαναπεράσουμε αυτή τη γέφυρα. Πώς το κάνεις αυτό, Ρομπάτα. Από εδώ περίπου τέτοια ώρα ξεκινάει η δική μου ημέρα ουσιαστικά. Τι ώρα ξυπνάω, μπάμπη μου? 19. 9. 9. Ξυπνάω περίπου κατά τις 9 και με το που ξυπνήσω πάω και τοποθετώ προϊόντα skin care στο πρόσωπό μου. Θα τοποθετήσω προϊόντα skin care στο δικό μου πρόσωπο. Ω, ναι. Εντάξει, τα πάντα. Εσείς που είστε γυναίκες και ξέρετε από εδώ πέρα, θα το βάλω να κάνει scrub προσώπου. Δεν θα του βάλω τις κρέμες που βάζω εγώ για την ακμή, προφανώς, γιατί δεν έχει ο Χριστιανός. Θα του βάλω να κάνει scrub προσώπου, θα του βάλω toner και θα του βάλω και ενυδατική. Την ενυδατική τη ξέρω. Την ενυδατική τη ξέρεις. Okay. Το scrub είναι τι είναι, φεύγει όλη σαβούρα. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορούσε να το θέσει καλύτερα ο Χριστιανός. Γι' αυτό λέει scrub. Ναι. Πάμε να νιώσεις το δέρμα σου αναζωογονημένο και πιο καθαρό από ποτέ. Πάμε, μωρέ. Τώρα αρχίζω να το απολαμβάνω εγώ αυτή τη στιγμή αυτό. Λοιπόν, άκου να σου πω πώς έχει το πράγμα. Για λίγη. Πλένεις τα χέρια σου και αφού πλύνεις το πρόσωπό σου. Ξεπλένεις το πρόσωπό σου, ξέπλυνε πρόσωπο. Τώρα έχει έρθει η ώρα για το scrub. Για scrub προσώπου θα σου βάλω αυτό. Είναι μπούζι. Είναι πολύ ακριβό. Είναι ακριβό, θέλω να πω. Γιατί το σκούπισες? Είναι βρεγμένο. Βρεγμένο. Σου βάζω τώρα μια ποσότητα στα χεράκια σου. Ναι. Και φέρνω τώρα το σμυριδόπανο. Τι είναι αυτό? Το γυαλόχαρτο. Όχι, το παίρνεις τώρα με τα δάχτυλά σου. Ναι. Το scrub. Ναι. Πάρ' το έτσι, κάντε έτσι τα δάχτυλα. Περίμενε στα δάχτυλα, παιδί μου, όχι στην τέτοια. Ναι. Και ξεκινάς εδώ, μυτούλα, μέτωπο. Ναι. Μπράβο. Το κάνεις κάθε μέρα. Όχι, δεν το κάνεις κάθε μέρα αυτό. Πάμε, μύτη, μέτωπο, μαγούλα, αυτά δεν έχεις. Έχεις και τα γένια εκεί πέρα και δεν βοηθάνε και πολύ. Τώρα νιώθεις λίγο έτσι μια σχετική αγριάδα, ας πούμε, στο scrub αυτό. Ναι, ναι, είναι λες και έχει πάνω μπετό. Δεν μπορώ. Δεν χρειάζεται στα γένια, είπαμε. Α. Κάνε καλά εδώ, μύτη και τα λοιπά. Αυτό τώρα μπορώ μόνο να σου πω τι κάνει. Τι κάνει αυτό. Αυτό τώρα καθαρίζει τους πόρους. Δηλαδή, επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουμε πόρους και μαζεύουν ρήπους οι πόροι αυτοί μέσα, πρέπει να τους καθαρίσεις με κάποιο τρόπο. Με το scrub, λοιπόν, χρησιμοποιώντας το 3 φορές τη εβδομάδα, τους καθαρίζεις. Και έτσι δεν είναι βρώμικοι οι πόροι σου, είναι καθαροί οι πόροι σου. Τώρα δηλαδή αυτό. Ναι. Διεισδύει μέσα στους πόρους, ναι. Στην ουσία αποθεί τους ρήπους. Μπράβο. Για να δούμε. Για να δούμε το προσωπάκι σου. Έλα, τι έχω, Μια χαρά είσαι. Τώρα ξεπλένουμε. Τώρα ξεπλένεις, ναι, ξεπλένεις καλά. Του βάλαμε και glam glow scrub να πούμε. Έχει πάει και το μεγεννητικό και κοιτιέται το μεγεννητικό. Στα δύσκολα. Πώς το νιώθεις, ρε παιδί μου, άλλο το πώς το βλέπεις. Δεν θα δεις κατευθείαν διαφορά. Πώς το νιώθεις το πρόσωπό σου? Πιο απαλό. Απαλούλι, ε. Ναι. Έπεσε γυαλόχαρτο. Ναι. Ωραία. Τώρα θα βάλεις toner. Toner. Ωραία. Μετά το γυαλόχαρτο πάει primer. Τίποτα, πλάκα κάνω. Θα σε μπερδέψω γιατί χρησιμοποιείς ορολογίες για άλλα πράγματα. Και να δεις μετά από όλα αυτά θα εθιστείς στο skin care και θα θες να κάνεις μάσκες, λέω εγώ τώρα. Ωραία, και τώρα πρόσεξέ με, δεν το σέρνεις το πρόσωπό σου, το κάνεις έτσι, τα μποναριστά. Α, τι είναι το, ζουμπιχτά. Ναι, ζουμπιχτά. Σ' όλο το πρόσωπο γύρω γύρω.
Τα μποναριστά λες, γιατί ξέρω εγώ αυτά τα μποναριστά. Τώρα, όπως είναι, αφού έχεις βάλει αυτό το πράγμα, πρέπει να περιμένεις δύο λεπτά να απορροφηθεί καλά-καλά από το αυτό σου, το πρόσωπό σου. Ναι. Και προχωράμε στην ενδυτική μετά. Oh. Βάζεις μια μικρή ποσότητα. Ξέρεις πώς μπαίνει η ενδυτική, σαν να μπαίνει σαν να βάζει αντιλιακό, ρε παιδί μου. Ah, και αυτό είναι εύκολο. Μέτωπο, μύτη, μάγουλα. Με αυτό πώς. Εγώ το βάζω και στα μάτια. Αλλά τα πας. Καλά το πάω, Πες μου το πρόσωπό σου πώς το νιώθεις τώρα. Ενυδατωμένο. Ενυδατωμένο. Λοιπόν, αγάπη μου, τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή που κάπου εδώ είναι που ξεκινάω το editing, όπως ξέρεις και εσύ. Το ξέρω, μωρό μου, κάτσε, προσπαθώ να κάνω κάποιες ρυθμίσεις. Ναι, κάτσε, γιατί φαίνεται η ετικέτα του μπλούζα σου, συγγνώμη. Γεια σας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Λοιπόν, ακούς τι πρέπει να κάνω τώρα. Τον έχω βάλει, επειδή τώρα εμένα αυτή τη στιγμή είναι κατά τις 11, ξέρω εγώ, ξεκινάω λίγο editing, 11 με 2 συνήθως. Ξεκινάω και κάνω editing, ό,τι βίντεο υπάρχει για editing, εγώ το ξεκινάω. Δεν σου βάλω να κάνεις ολόκληρο βίντεο editing, θα σου βάλω όμως να μας κάνεις το intro, την εισαγωγή, editing, ενώ από τα προηγούμενα μας βίντεο. Εντάξει, έχω κάνει παλιά editing σε μουσική, είχα κόψει μαζί και ράψει. Άλλη μουσική, αγάπη μου. Τι ήσουν, DJ? Όχι, αλλά ήθελα να γίνω. Πάμε open project. Όχι, πάμε new project. Πάμε new project. Το app που χρησιμοποιώ είναι Filmora. Με ρωτάτε πάρα πολύ τι χρησιμοποιώ για editing. Είναι το Filmora 9. Remind me later, πάτα. Τελικά, αλλαγή πλάνων. Σου έχω βάλει τα αρχεία του intro του βίντεο που κάνουμε τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Ωραία. Οπότε, ξεκίνα. Κάνω ό,τι πιστεύεις. Θα σε αφήσω εδώ 10 λεπτά για να δω τι θα καταφέρεις να κάνεις σε 10 λεπτά. Τι ξεκινάς, κόψιμο, ράψιμο, ό,τι μπορείς να μου κάνεις σε ένα τέταρτο. Παιδιά, έλα, εντάξει, είμαι εδώ 3 λεπτά, 4 και ο Μπάμπης παίζει ακόμα το ίδιο κλιπ. Ακόμα το καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνεις, σε καλά, σε καλά. Πώς επιλέγω. Control και μπες, μάθε, και delete, αυτά τα δύο είναι τα σημαντικά. Ωραία, μόνο αυτό θα κάνω. Εντάξει. Να σε κόψω τελείως, λες. Είσαι πολύ μπερδεμένος. Κατάλαβες εσύ ποιο είναι το κακό σου. Κάθεσαι και κοιτάς και παίζεις με τα δευτερόλεπτα. Εγώ αυτό που κάνω είναι κοιτάω τον κυματισμό του ήχου από κάτω της φωνής μας και βάζω από εκεί πέρα στόχο. Όχι από τα δευτερόλεπτα. Πω, χάλια είμαι. Τέτοια κάθεσαι και βλέπεις. Και λες τι κάνω. Λοιπόν, όπως όλοι καταλάβαμε, δεν το έχει ο Χριστιανός με το editing. Οπότε, εγώ τώρα τι κάνω. Μόλις τελειώσω το editing, συνήθως πάω στο YouTube Studio στα σχόλιά μου και απαντάω στα πιο πολλά από αυτά. Ή σε ορισμένα από αυτά, ανάλογα το πόσο χρόνο έχω. Οπότε αυτό θα κάνεις και εσύ τώρα, αγάπη μου. Αυτό είναι το αγαπημένο. Κάτσε εδώ πέρα, γιατί το έχουμε εδώ πέρα. Το κόλπο με την πίτσα το κάνω χρόνια. Το ποιο? Το κόλπο με την πίτσα. Όχι εγώ, ρε μωρό μου. Το κόλπο με την πίτσα. Το κάνω χρόνια μου. Το έμαθα ένας πιτσαδόρος εδώ στην Ιταλία που ζω. Απλά στην αρχή ζεσταίνεις καλά το τηγάνι και μετά χαμηλώνεις τη θερμοκρασία. Δηλαδή να πάρει να ανάψει το τηγάνι. Ίσως να μην σου πέτυχε γιατί η πίτσα στην Ελλάδα έχει τριπλάσια ζημιά από το εξωτερικό. Ισχύει αυτό που λέει. Έξυπνο. Ωραία, τι απαντάμε εδώ. Τον έχω μάθει λίγο τώρα σε αυτά. Όχι like, καρδούλα. Μπράβο. Τον έχω μάθει λίγο πολύ σε αυτά τι να απαντήσει και τι να πει κτλ. Εν τω μεταξύ, αν καμιά φορά βλέπετε στα σχόλια σας έχω απαντήσει με τόνους, πάει να πει ότι έχω βάλει τον Μπάμπη να απαντάει. Γιατί εγώ δεν βάζω ποτέ τόνους στα σχόλια στις απαντήσεις. Οπότε θα ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Η κολλητή μου είπε για σένα πριν ένα μήνα. Σε είδα και μπιπ, σε λάτρεψα. Είσαι ό,τι καλύτερο. Το πες τους τώρα, πας, δεν θες να γίνεις ρεζίλη. Το ότι καλύτερο το διαβάζει όμικρον τάφ κάπα. Δεν ήξερε τι είναι το του κου που γράφεται. Ό,τι καλύτερο. Ε, βέβαια. Το κατάλαβα τώρα, εντάξει. Και υπάρχουν και αυτά που είναι για έλεγχο, που επίσης μάλλον είναι hate comment. Γιατί εμείς δεν έχουμε κόμπλεξ με τα καλά και τα κακά σχόλια, οκ. Okay. Τι είναι διαβάστο από εδώ. Ζω για τις μικρές εισαγωγές που δεν παραλείπεις να τις κάνεις τεράστιες σε κάθε βίντεο. Μέχρι και στο βίντεο με τα ζελεδάκια. Τι σας είπε την ιστορία για σας είπε την ιστορία από τα ζελεδάκια, πώς ξεκινήσανε. Ποιος τα υφίβρε. Έκανες 2 λεπτά εισαγωγή. Βέβαια είναι θαυμάσιο που κάθεσαι και μετράς και πόσα λεπτά είναι εισαγωγή. Προφανώς θες να πεις το τέτοιο. Είναι σαν να παίρνεις ένα δώρο δηλαδή και να σου έχουν το περιτύλιγμα 2 λεπτά να σου το ανοίγουνε. Κάπως έτσι σκέφτεσαι. Έκανες 2 λεπτά εισαγωγή. Τι μπορεί να εξηγείς τόση ώρα. Δεν είμαστε για τούβλα. Καταλαβαίνουμε. Βρε, το καταλαβαίνουμε ότι καταλαβαίνεις. Προφανώς. Βαριά να το καταλαβαίνει. Αλλά εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Εκείνη την ώρα ξέρω, που προσπαθεί να σου παρουσιάσει κάποια πράγματα και να στα πει, ξέρω εγώ, μπορεί να τύχει να πει και κάτι παραπάνω. Οκ, εντάξει. Φαντάσου να μιλούσες κανονικά, παρένθεση, επειδή η γλώσσα σου πάει ρουδάνια, αυτό το ξέρουμε. Μπάμπη. Και μετά κλείνει την παρένθεση και γράφει χωρίς παρεξήγηση. Είναι η φάση αυτή που γράφεις πάντα ένα σχόλιο λίγο αμφιλεγόμενο. Δεν ξέρεις αν θα εκνευριστεί ο άλλος με αυτό το σχόλιο ή όχι. Και στο τέλος πετάς ένα no hate ή χωρίς παρεξήγηση και λες όλα καλά. Γελάω πολύ που
με το σχόλιο. Εξήγησε. Όχι, γιατί. Δεν είναι συνδρομή διακαλώς, γιατί στο YouTube Studio μας δείχνει ποιος έχει κάνει subscribe πριν πόσο καιρό κτλ. Αυτή η κοπέλα δεν έχει κάνει. Μια χαζή ερώτηση που είχα, επειδή με ενδιαφέρει από τα χρήματα που δίνει το YouTube, το κράτος δεν παίρνει τίποτα, σωστά. Και να ξέρεις το τι σου παίρνει το κράτος. Ακριβώς επειδή είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχεις κάνει ένα επαγγελματό σου, φορολογείσαι κανονικά κάθε τρίμηνο που είναι στο ΦΠΑ σου και φορολογείσαι κάθε τέλος του χρόνου κανονικά σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Κανονικότατα! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Τα σκάς κανονικά δηλαδή στο κράτος. Ωραία, λοιπόν, αυτό κάνω εγώ μέσα στο μεσημέρι. Τι έγινε τώρα, θα σε ακολουθούμε στο Instagram. Α, όχι, τυχαία, ήθελα να δω πόσα like πήρε το τελευταίο μας post. Για να δεις στο Instagram τι φωτογραφίες τις έχω τραβήξει. Μου έχει τραβήξει φωτογραφίες για να ανεβάζω για το επόμενο δίμηνο, χωρίς πλάκα. Ναι, για να δεις αυτό το υλικό, κάνε follow στο Instagram να βλέπεις τη δουλειά μου. Δουλειά του πλάκα-πλάκα. Έπρεπε να γίνεις φωτόγραφερ, εγώ το έχω ξαναπεί. Εντάξει, τέλος πάντων, anyway, πλάκα κάνω. Προσάρεσαι ο προσωπικός μου φωτογράφος. Τι να κάνουμε, το budget είναι αυτό, ξέρω εγώ, οπότε είμαι ο φωτογράφος εγώ. Χαιρετώ σας για τώρα και συνεχίζουμε στο επόμενο. Έχω βάλει τον Μπάμπι, γιατί τώρα είναι η στιγμή που υποτίθεται εγώ πρέπει να τραβήξω ορισμένα κλιπάκια για κάποια βίντεο. Οπότε, επειδή ο Μπάμπις αλλάζει ζωή με μένα, ναι, πρέπει να τραβήξω ο Μπάμπις αυτά τα κλιπάκια αυτού του βίντεο. Έχει αγχωθεί, έχει υδρώσει, δεν ξέρει τι θα πει. Απολαύστε τον, σας παρακαλώ. Γραφείς, κοίτα τι μου έχεις εδώ. Τι κοίτα τι σου έχω εδώ. Από πού να αρχίσω. Θα αρχίσω από αυτό εδώ, το οποίο τι είναι. Protein Deep Pot, όπως το ακούς, το οποίο τι έχει μέσα. Έχει αυτά τα finger, είναι finger food. Έχει μέσα σου σοκολάτα από τη μία και από την άλλη έχει αυτά τα σάκρη τσινάκια. Βουτάς και απολαμβάνεις. Λοιπόν, δεν θα πλατιάσω πολύ μωρό μου. Θα σου πω γι' αυτό το οποίο, κάτσε να δω να σου βρεθώ. Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι baked cookie. Έχει και έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Το τρως και σε χορταίνει αρκετά, δηλαδή δεν ξέρω τι πως γίνεται, αλλά είναι και πάρα πολύ γευστικό. Δηλαδή αυτά είναι το από τα αγαπημένα μου, δεν τα έχω δοκιμάσει όλα. Ακατάλληλος παιδί μου αυτός ο άνθρωπος για YouTube, ακατάλληλος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου έχει φάει όλες τις μπάρες. Ήθελα να σε βασικά να σου το πει ο Μπάμπης, αλλά δεν μπορεί να το πει προφανώς, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίδια. Ίσα και όμοια. Έχουμε και εκπτωτικό κωδικό παιδιά με τη MyProtein, ο οποίος κωδικός θα ισχύει από Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι Τετάρτη 15, 11 η ώρα το πρωί. Να το έχετε υπόψη σας. Ισχύει για 48 ώρες. Και με τον κωδικό Μαριάννα, που σας βλέπω το γράφω εδώ πέρα τέλος πάντων, έχετε έκπτωση 42% σε όλα τα best seller. Θα σας έχω παιδιά link για πολλά από τα προϊόντα από κάτω, αλλά νομίζω ότι ο Μπάμπης θα μου πει να βάλω μόνο για αυτό εδώ πέρα link που είναι και τα αγαπημένα του. Παρακαλώ. Νιώθεις ολοκληρωμένος YouTuber. Δεν νιώθω καθόλου YouTuber, γιατί δεν είμαι κιόλας. Αλλά εντάξει, okay, νιώθω καλά. Good job. Αγάπη μου! Ξέρεις τι δεν έχεις υπολογίσει μέχρι στιγμής? Τι δεν έχω υπολογίσει? Μου είπες μια πολύ χαρά να κάνουμε νέα φωτοβίντεο. Κάνω και workout εγώ κάθε μέρα. Εντάξει, κάνα πρόβλημα. Λοιπόν, Μπάμπη, σήμερα αυτό είναι το workout μου. Αυτά εδώ πέρα τα τρία βασικά, ένα, δύο, τρία. Συνολικά λέω ότι είναι 30 λεπτά workout, να έχεις υπόψη σου. Παρένθεση, αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα 25 ημερών και εγώ αυτή τη στιγμή σήμερα θα έπρεπε να κάνω την ημέρα 13η. Δεν είσαι έτοιμος, είσαι πολύ χαλαρός και ότι όλα θα πάνε καλά και μια χαρά εύκολο θα είναι, αλλά δεν θα είναι, στο λέω να το ξέρεις. Έλα μωρό μου, δεν θέλω να σε ακούω να λαχανιάζεις, δεν έχεις λαχανιάσει. Όχι καλέ. Πάμε. Έχουν πονέσει τα μπουτάκια σου ή έχει ακόμα? Όχι ακόμα. Είσαι πάρα πολύ καλός. Όπα κάτσε. Η Κλόη κάνει αυτό και ο Μπάμπης κάνει αυτό. Βρείτε διαφορά. Εντάξει, τώρα ίδρωσα. Δεν βλέπω υδρότα όμως στο μέτωπο. Δεν βλέπω υδρότα στο μέτωπο. Έχω βάλει ο μωρό μου σε χαμηλή θερμοκρασία του ερκοντήσια. Μπράβο, μωρό μου, τελείωσες! Ρε, μωρό μου, μπήκες κατευθείαν στη μέρα 13. Τι θέλεις να κάνω? Τα κατάφερες. Τα καταφέραμε. Μπράβο, σήκω τώρα. Πού με έχεις φέρει? Έχω ένα ραντεβού το οποίο θα πραγματοποιήσεις εσύ. Ελπίζω να μην είναι επαγγελματικό. Δεν είναι επαγγελματικό ραντεβού. Αλλά. Λοιπόν, για να σου δω. Χρειάζεσαι. Τι? Κούρεμα. Αλήθεια! Πού μου κλείσες ραντεβού για να κουρευτώ? Στο κουρέα μου. Στον κουρέα σου. Στο κομωτή μου, ναι. Στον κομωτή σου. Ναι. Ο κομωτή σου, αγάπη μου, εξειδικεύεται μήπως στα αντρικά. Ναι, βέβαια. Εξειδικεύεται στα αντρικά κουρέματα. Δεν λέει επαγγελματίας είναι τώρα, μιλάμε για τέτοιο. Καλά, για επαγγελματία. Όλοι οι κομμωτές ξέρουν τα από όλα τα κουρέματα γυναικεία. Θα τα καταφέρει και με σένα. Θα σε κάνει special. Λοιπόν, πάμε, θα βρούμε. Είναι αυτός που ξέρω. Αυτός που ξέρεις, ναι, ο Τόνι. Λοιπόν. θα γελάει πάμε, το παιδί, θα γελάει. Να σου διαλέξουμε ένα καλό κούρεμα.
special και ας σε κάνουμε. Τι εννοείς θα μου διαλέξεις? Τι λέει, παιδιά, αποκλείεται. Πάμε εκεί και θα δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το δέχομαι εγώ, απλά. Όλα γίνονται. Λοιπόν, έτοιμοι. Άντε, έτοιμοι. Πάμε. Οχ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο κομματήριο είναι αποκλειστικά αντικοπαιδικό, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά κάνουμε ό,τι θες εδώ. Δεν πρέπει να πάρει. Όπως γράφουμε tribal σχέδια, τι θες. Πάμε, γράφουμε. Λοιπόν, να σου πω, δεν θα κάνουμε κανένα αστεράκι εδώ. Θα κάνουμε, ναι. Όπως βλέπεις, τήρησε αυτό που είπαμε και το ραντεβού που είχα εγώ θα το κάνεις εσύ. Έχεις έρθει εδώ στο φιλαράκι το Τόνι. Τόνι, φαντάστη. Το αφήνω πάνω σου, δηλαδή. Ναι, πλάκο, θα ξυρίσουμε ένα γύρω-γύρω. Θα ξυρίσουμε ένα γύρω-γύρω. Με την ένα. Με τη μηδέν, με τη μηδέν. Με τη μηδέν γύρω-γύρω. Θα κάνουμε μια φρατσούλα ελαφριά, ίσα-ίσα. Μια γραμμούλα πάνω. Λοιπόν, αυτά θα ξυρίσουμε όλα το πλάι. Όλα. Ωραία. Την μία πλευρά. Αυτά θα φύγουν λίγο πλάι εδώ. Θα κάνουμε μια γραμμούλα εδώ, το πλάι. Έτσι. Κριστιάνο Ρονάλντο, μαλλί. Σιάρεφτα. Σιάρεφτα, ναι. Και θα σε λεζάντα, κοιτά. Άμα θε, πετάω και ένα αστεράκι εγώ πίσω. Καρδούλα γίνεται. Καρδούλα, ναι. Κάνε καρδούλα. Μην έχει πρόβλημα, μήκο. Όλα πάνε καλά, κοιτά. Λοιπόν, πάμε. Άγχος μηδέν. Έχω να πάω σε κομμωτήριο, σε κομμωτή, οτιδήποτε, 6 χρόνια. Λοιπόν, πέντε. Να πούμε και κάτι τώρα για αυτούς που βλέπουνε, είναι ότι το κομμωτήριο εδώ είναι αντρικό παιδικό. Στην προκειμένη περίπτωση παίζει πάνω πάλι ο Αντώνης πάνω στη GRFD. Εδώ τι είναι, τι κρατάς. Τόνι, φαντάζομαι, παιδιά. Εδώ είσαι, ναι, πάμε. Εγώ δεν ταξί πουθενά, δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα, κάνουμε πέσουμε πάλι εδώ, μίχρο τον Αντώνη. Ωραία, κάντε δουλειά σας. Αντώνης φιλαράκι εδώ. Πλαϊλά πάμε με τη μηδέν. Μηδέν. Ε, γιατί με. Πολύ κοντά το ακούω αυτό. Σαλίδια, χαμός. Μπαίνει και ο Νάκης, θα μην πω, ας, δικό μας. Κάτσε εκεί στη γωνία, εσύ, γιατί έχουμε σόου, έχουμε βίντεο. Κάτσε, Νάκη. Τι είναι, ρε, παιδιά. Έχουμε και τα ασφάλεια στο μαγαζί, να ξέρετε, κοίτα. Ασφαλίσουμε τα μαγαζί εδώ πέρα και έχουμε τα φύλακα. Έξε μπάλα. Να ανοίξω, είμαι έτοιμη. Για άνοιξε. Πώς είμαι έτσι. Πώς φαίνομαι. Εντάξει. Λοιπόν, φράζει λίγο αφέλεια. Μου θυμίζει λίγο το παιδικό με αυτό, τύπου στα 10 εγώ κάπου έτσι πρέπει να βγω. Λοιπόν, εσείς που βλέπετε, φράζα ή αφέλεια, πείτε εδώ. Είναι καθόλου κακό. Ένα είσαι. Γκλάκι, το αυτό. Δείξε αυτό το κόλπο το που κάνει, Αντώνη. Το σώμα εδώ πέρα. Εδώ σε έχω φέρει σε ζογκλέρ, ζογκλερικά κόλπα εδώ πέρα. Νεάπολης παιδί, παιδί μου. Αυτά εδώ πώς τα έχει ζωγραφίσει. Αμπέ, ένας φίλος μου. Ωραίο μαγαζί ρε εσύ, Τόνι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έλα παιδιά, μπράβο, πολύ καλή δουλίτσα κάναμε. Μπάμπι, σε συγχαίρω. Είδες, ξέρω να διαλέγω κομμωτές. Καλά είμαστε φίλοι μου τώρα, Τόνι, χρόνια, εντάξει. Εδώ είσαι, κούρεμα που σκοτώνει. Ευχαριστούμε. Γεια. Είστε έτοιμοι για το καινούργιο μου μαλλί? Γιατί εγώ δεν ήμουνα. Μιλες και έχω έρθει από το κατηχητικό, Μπάμπι! Πώς σας φαίνεται! Ο άνθρωπος μου έκοψε λίγο τις πέστες, τις ψαλίδες, γιατί είχα και μπόλικη ψαλίδα και μου την γύρισε σε φράτζα και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό το πράγμα, ποτέ όμως. Παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου τη γνώμη σας. Ξέρω ότι έχω λίγο θέμα με το κούτελο. Έχω αφέλειες εδώ και 6 χρόνια συνεχόμενα. Οπότε θέλω να φανταστείς λίγο. Και είχα αφέλειες και πολύ μικρή. Λοιπόν. Δεν μπορώ να σταματήσω να κοιτάω στο μόνιτορ. Φέρομαι πολύ πιο μικρή, Αγαπητέ. Τηλεθεατή. Τηλεθεατή. Πώς είναι καλύτερη η Μαριάννα? Με αφέλειες ή όπως είναι έτσι, με τη φράτζα? Δεν είναι άσχημο. Έχει βραδιάσει, έχουμε βάλει πλυντήριο εδώ πέρα στο σπίτι. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ καλά. Ακόμα να συνηθίσω το μαλλί μου, λοιπόν. Υπογειώνεται το πλυντήριο, συγγνώμη. Λοιπόν, η βραδινή μας παιδιά ρουτίνα, επειδή ακριβώς κάθε βράδυ το περνάμε μαζί, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Με μία μικρή διαφορά. Εμείς βασικά το βράδυ θα δούμε και μια ταινία, θα παίξουμε τίποτα στο PlayStation, στο Xbox και διάφορα τέλος πάντων δεξιά και αριστερά. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Μπάμπης. Τα λέει πολύ ωραία. Η μόνη διαφορά είναι ότι ορισμένα παιχνίδια εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Και άλλα παιχνίδια τα λατρεύει ο Μπάμπης όπως καταλαβαίνεις. Όπως FIFA, Forza, μια βλακία με ζόμπι. Θα παίξω Forza τώρα. Forza δεν λέγεται. Forza λέγεται. Forza. Forza 3! Γιατί το 4 κάνει update τώρα και μας απασχολεί τέλος πάντων. Α, επίσης καλησπέρα, έχουμε και μια τιμονιέρα εδώ πέρα που θα χρησιμοποιήσουμε. Το αμάξι που διάλεξα είναι σοβαρού η μπρέζα. Εδώ τώρα είμαι τη Σελιονάρα. Ωραία, μια χαρά εσύ ότι πρέπει. Δεν κάνει, Ασφαλή οδήγηση. Καλά, εδώ πέρα δεν πειράζει. Καλή, κάποιος με πέρασε μπροστά μου. Ποιος είναι αυτός? Μάλιστα. Ωραία, το γκάζι, έχει μόνο γκάζι φρένο. Με τι έγινε?
Πάω πολύ γρήγορα, μάλλον. Είναι πολύ γρήγορα το Subaru Impreza. Όχι, πήρα ένα φράξιμο. Κάτσε, ρε μωρό, γιατί έχω πάρει φράξει εδώ πέρα και τα πάντα. Αν είναι δυνατόν! Για όνομα! Μωρό μου, εγώ έχω μάθει τώρα από το άλλο που παίζαμε, τον Gran Turismo, που πρέπει να πατάς τον γκάζι τέρμα. Και αυτό είναι όπως είναι real life, που άμα το πατήσεις τέρμα, πάει όντως τέρμα. Για όλους τους νέους οδηγούς, πρέπει να κρατάτε το τιμόνι 9 και 4 ή 10 και 10. Έτσι μου μαθαίνει ο δάσκαλος. Καλά, στρίψε! Πας καλά, ρε. Καλά, εντάξει, τι οδηγάρε. Σταμάτα, ρε, να γυρνάς εσύ. Ρε, μωρό μου, αφού εγώ δεν έχω φαλιόπιστον, αυτό γιατί πάει πίσω. Ωραία φάση, ρε, εσύ, δεν είχα ξαναπαίξει. Τέλειωσε τον αγώνα! Βγήκα 8η, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα παίξει και εσύ τώρα. Όχι. Μπορώ να σου επιτρέψω. Και ενώ τώρα θα αφήσουμε τον Μπάμπη να απολαύσει τη φόρτσα του, το φόρτσα 3 του τέλος πάντων, θα συνεχίσει να παίζει. Κάπου εδώ, παιδιά, τελείωσε το σημερινό μας βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσετε. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Καταλάβατε. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια. Μέχρι την επόμενη φορά, να μην ξεχάσετε να κάνετε το που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια. Γεια σας.